Εκτιμώ ότι η πρωτοβουλία της Συνομαρχιακής μας Επιτροπής να οργανώσει τη σημερινή συζήτηση, κυρίως με τη νεότερη γενιά, για το πού πάνε τα πράγματα, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Διότι καμία πολιτική δεν μπορεί να βρει αποτέλεσμα εάν δεν πατάει πάνω στην κοινωνία. Με δεδομένο ότι η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται πάρα πολύ από την κρίση, εκτιμώ ότι είναι η αρμοδιότερη δια των εκπροσώπων της να μας πει, και κυρίως δια της νέας γενιάς, τι είναι αυτό που την απασχολεί, πού πρέπει να επιμείνουμε και τι πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτύξουμε από κοινού για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα στελέχη της Συνομαρχιακής Επιτροπής και να πω ότι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες διαλογισμού, συζήτησης και προώθηση των τοπικών συμφερόντων και δικαίων θα είμαι πάντοτε μπροστάρης μαζί με τα παιδιά της νεολαίας μας. Είναι ανοίγματα που στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν αργήσει ή μυρίζουν εκλογές? Ακούστε, κατ' εμέ αυτού του είδους οι κινήσεις και οι επικοινωνίες θα πρέπει να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Όποτε μας το επιτρέπουν οι άλλες υποχρεώσεις μας. Γιατί είναι χρήσιμη πηξίδα. Ξέρεις προς τα πού πρέπει να ρίξεις το βάρος. Τώρα, οι εκλογές είμαστε στη μέση τετραετίας. Κάποιοι μπορεί να τις ονειρεύονται συνδυάζοντάς τις με μια διαδικασία που το Σύνταγμα προβλέπει ότι πρέπει να είναι διαδικασία σύνθεσης και συνεννόησης. Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι άκερο και επικίνδυνο να μπούμε σε τέτοιου είδους διαδικασία τώρα που η Ελλάδα διαπραγματεύεται την έξοδό της στην αγορά και τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο δύσκολη στροφή της προς την ανάκαμψη, έχοντας πίσω της μια περίοδο γεμάτη δυσκολίες και προβλήματα. Μεταξύ των άλλων, να γενιάσουμε ένα κύκλο ομιλιών. Ομιλιών, όπως τη σημερινή, είναι η αρχή δηλαδή σήμερα αυτή, και κυρίως αυτές οι ομιλίες, θα αφήσω μάλλον τις ομιλίες, να υπάρχουν ομιλητές, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας. Και εμείς κάποτε, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, να τους ακούμε, να τους χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί έχουμε μια γενιά διψασμένη, έχουμε μια γενιά η οποία έχει εφόδια πολλά πάρα πολλά, που ίσως η ίδια να μην τα γνωρίζει και ήρθε η ώρα να τα βγάλει, να ξετυπώσει δηλαδή τις ικανότητές της, τον δυναμισμό της, το μεράκι της, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τέτοια δεδομένα που μπορούν με την ενασχόλησή τους στην πολιτική σε όλα τα επίπεδα του νομού να ξεκινήσουν μέσα από αυτά τα μετερίζια εδώ, αυτές τις διαδικασίες, για τα οποία θα παίξουν ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο πολιτικής, βουλευτών, περιφερειακών, αν είναι κρίμα, η δήλωση που είναι. Είναι εδώ αυτή η μικρή εκδήλωση. Εδώ είναι αποτέλεσμα ότι την διοργάνωση. Εγώ το πόσα ακριβώς το έμαθα σήμερα. Για να αντιληφθείτε πώς εμπιστεύουμε και την νέα γράφη. Μεταξύ των δράσεων που έχουμε, η συμμετοχή των ανθρώπων. Γιατί παιδιά, χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπων, δεν έχει πάει η ώρα, νομίζω. Και γερή. Νέων ανθρώπων, είναι μια σπουδαία ομάδα νέων ανθρώπων, δώσαμε μια δύσκολη εκλογική μάχη. Στον αγώνα αυτό ήμασταν η δεύτερη δύναμη και πλέον η μία αντιπολίτευση για το Δήμο Κομωτινής. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μίνι αυτοκριτική και να μην χαρακτηρίσω το αποτέλεσμα αυτού του εκλογικού αγώνα ως ήττα, αλλά να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι συστρατεύτηκαν μαζί μου νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες και ενεργά μέλη της κοινωνίας, της Κομωτινής και του τόπου μας. Και ειλικρινά χαίρομαι που οι περισσότεροι σήμερα είναι εδώ, μεταξύ μας, ανάμεσά μας, πιστεύουν στην ιδεολογία, στηρίζουν τις αρχές μας και τις αξίες μας, τις αρχές και τις αξίες μιας τοπικής κοινωνίας και μιας Ελλάδος που πρέπει να εξελιχθεί. Και είμαστε εδώ, πιστέψτε με, για να δώσουμε μαζί ακόμα ένα δύσκολο αγώνα, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και η τοπική μας κοινωνία. Στην πλάτη του για να κάνει φήμα, παιδί, που άφηνε πίσω η κυβέρνηση του Πασόκ. Τι ήταν τότε οι υπογραφές
δεσμεύτηκε. Και το 2012 έγιναν εκλογές.